έχω καλέσει για το λόγο αυτό να μας ενημερώσουν από πρώτο χέρι τόσο τον αναισθησιολόγο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, τον κύριο Γιώργο Φραντζέσκο, όπως επίσης και τον νοσηλευτή εργαζόμενο στα χειρουργεία και μέλος της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Κυριάκο Θεοδωσάκη. Κύριε, καλημέρα σας από τον 984. Καλημέρα κύριε Γεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Να ξεκινήσω από σας, κύριε Φραντζέσκο. Ακούσατε τι είπα. Πάμε λοιπόν στα εξής με τη δική σας τη βοήθεια. Ναι, καλημέρα και από μένα, σας και στους ακροατές σας και στον Κυριάκο τον Θεοδωσάκη. Ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για το συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ, βέβαια, έτσι, κύριε Θεοδωσάκη. Ακριβώς. Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια λίστα με περίπου 5.500 χειρουργία. Αυτό σαν νούμερο είναι τρομακτικό, αν το ακούει κανείς για ένα νοσοκομείο. Πάντα υπήρχε μεγάλη λίστα αναμονής για χειρουργία στο Παγνή, όμως αυτά τώρα έχουν, ο αριθμός αυτός είχε εκτοξευθεί λόγω της πανδημίας και της μείωσης των χειρουργικών τραπεζιών που υπήρχε την προηγούμενη περίοδο. Λοιπόν, η διοίκηση έβγαλε μια ανακοίνωση όπως αναφέρατε που ζητάει να επανέλθουμε στα 9 τραπέζια, τα χειρουργικά καθημερινά, δηλαδή όπως ήταν πριν την κρίση, αλλά με προσωπικό λιγότερο σε σχέση με την αρχή της πανδημίας. Εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή 15 αναισθησιολόγοι, εκ των οποίων 13 είμαστε στο ΕΣΥ και οι δύο είναι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι έχουν και άλλες δραστηριότητες πέραν του κλινικού του έργου, εκπαιδευτικές, πολλά τέτοια τέλος πάντων, εκπαιδεύσεις φοιτητών. Λοιπόν, και εμείς δεν καλύπτουμε μόνο τα χειρουργεία. Ο αναισθησιολόγος καλύπτει στο ΒΕΠΑΓΝΗ το ιατρείο χρόνιου πόνου, υπάρχει ένας αναισθησιολόγος για το ιατρείο χρόνιου πόνου, υπάρχει ένας άλλος για την υπηρεσία οξέως πόνου, μεταγχειρητικού πόνου. Υπάρχει ένας αναισθησιολόγος συντονιστής, ο οποίος πέρα από τη βοήθεια που παρέχει κατά τη χορήγηση αναισθησίας μέσα στα χειρουργεία σε βαριά περιστατικά, γιατί πολλές φορές ένας δεν επαρκεί ή σε παιδιά, λοιπόν καλύπτει και την ανάνυψη και γενικά έχει την ευθύνη διαχείρισης επιγόντων περιστατικών του χειρουργείου και επιπλέον. Ο αναισθησιολόγος που σας ανέφερα πριν, ο ένας που είναι στον οξύ πόνο, καλύπτει και αναισθησίες εκτός χειρουργείου, δηλαδή στις ERCP με τους γαστροεντερολόγους, ή μπορεί να χρειαστεί να πάει να δώσει αναισθησία στο μαγνήτη, ή θα χρειαστεί για την καινούργια μονάδα που ανοίγει των θρομβεκτομών σε εγκεφαλικά. Λοιπόν, για να βγουν όλα αυτά και νέα τραπέζια δεν μπορεί να πάρει κανείς άδεια. Μισό λεπτό. Όταν καλύπτεται 15 αναισθησιολόγοι, όπως λέτε, όλα αυτά τα τμήματα τα οποία προαναφέρατε μέσα σε ένα νοσοκομείο, γενικότερα η λειτουργία ενός νοσοκομείου για τα χειρουργικά τραπέζια, εάν τα πάμε στα 9 ή αν τα πάτε στα 9, είναι το σωστό, που ζητάει η διοίκηση και ζητάει αυτή την επαναφορά, πόσοι από εσάς μπορείτε να ασχοληθείτε μόνο με τα χειρουργία? Μόνο με τα χειρουργεία, χωρίς να αφήνοντας απ' έξω όλες τις άλλες δραστηριότητες που κάνουμε, δηλαδή ιατρείο χρόνιου πόνου, οξύ πόνου, ανεστήσεις. Ναι, πέραν αυτών. Πόσοι δηλαδή θα μείνετε και θα είσαστε μέσα? Ναι, πρέπει να δουλεύουμε όλοι και να μην παίρνει κανείς άδεια. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά και τους νοσηλευτές μας του αναισθησιολογικού, οι οποίοι επίσης για να λειτουργήσουν τα 9 τραπέζια δεν μπορούν να πάρουν άδεια. Αφορά και ένα εξαντλημένο προσωπικό καθαριότητας, βοηθούν θαλάμου και τραυματιοφορέων, οι οποίοι επίσης δεν μπορούν να πάρουν άδεια. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και όταν αυτά τα αναφέρουμε στο διοικητή, η απάντησή του μετά από τόσα χρόνια δουλειάς και ανιδιοτελούς προσφοράς, και το τονίζω αυτό για τους αναισθησιολόγους, ανιδιοτελού, και ο καθένας καταλαβαίνει τι εννοώ, ανιδιοτελούς προσφοράς, έρχεται να μας πει ότι δεν δουλεύουμε. Αυτή είναι η αντιμετώπιση τους μετά από τόσα χρόνια. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Θεοδωσάκη, εσείς από τη δική σας την πλευρά, που είσαστε και στα χειρουργεία, που είσαστε και στην ΠΟΕΔΗΝ και τα ξέρετε όλα αυτά και τα λέτε όλα αυτά, πώς θα βγει έτσι το πράγμα? Πράγματι αυτό που είπε ο κύριος Φραντζέσκος, ότι όντως υπάρχουν
λίστα με χρονίζοντα περιστατικά που θέλουν χειρουργική αντιμετώπιση. Εξάλλου αυτό το είχαμε τονίσει και μέσα στην πανδημία, ότι με την υπολειτουργία τμήματων λόγω COVID έχουμε και τα χειρουργία. Άμα το κάνει στο νοσοκομείο μονοθεματικό, αυτά τα αποτελέσματα έχει. Προσέξτε όμως τώρα. Καταρχήν δεν μιλάμε μόνο για τις 9 αίθουσες. Ξεχνάμε και ξεχνάει και η διοίκηση ότι λειτουργούν σε καθημερινή βάση και άλλες 2 αίθουσες, οι οποίες μπαίνουν πάνω από 10-12 περιστατικά, τα οποία είναι με τοπική αναισθησία. Άρα δεν είναι 9 οι αίθουσες, είναι 11. 9 είναι με γενική αναισθησία. Όταν εμείς σαν εργαζόμενοι στο σύνολο, αυτό που θέλουμε είναι τι? Πραγματικά όχι 9 και 10 και 11 να γίνουν τα χειρουργεία και να εξυπηρετούν όσο το δυνατόν συντομότερα όλοι οι πολίτες που χρήζουν χειρουργική αντιμετώπιση το πρόβλημά τους. Το θέμα όμως είναι να γίνει με 2 τρόπους. Το πρώτο είναι να γίνει με ασφάλεια και το δεύτερο είναι να γίνει με συνθήκες οι οποίες να μπορούν να τα απεξέλθουν και οι εργαζόμενοι. Εμείς θέμε 9, θέμε 10, θέμε 11. Αρκεί να υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό για να μπορεί να γίνει αυτή η λειτουργία που απαιτείται και χρειάζεται να προσφέρουμε στο συμπολίτη μας. Δεν γίνεται με λόγια, κυρία Δουλγεράκη. Δηλαδή ένα χειρουργείο δεν μπορεί να μπαίνει ο ασθενής να χειρουργηθεί μοναχός του. Απαιτούνται κάποιοι ανθρώποι μέσα. Αναισθησιολόγοι, χειρουργοί, αναισθησιολόγοι, νοσηλευτές, μεταφορέας ή το προσωπικό στήριξη που θα καθαρίσει την αίθουσα. Πώς θα μπει ο ασθενής να χειρουργηθεί? Την αίθουσα που έχει χειρουργηθεί ο προηγούμενος χωρίς να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί και πάρουμε τα πρωτόκολλα τα οποία χρειάζεται να γίνουν. Δηλαδή δεν είναι φάμπρικα το χειρουργείο. Είναι μια δομή η οποία πρέπει να δουλεύει σωστά και αποτελεσματικά. Κύριε Θεοδωσάκη, ουσιαστικά τι ακόμα επιπλέον προσωπικό χρειάζεται? Πόσο? Υπάρχουν οι υπηρεσίες, υπάρχει η ιατρική υπηρεσία που και αυτά είναι πρωτόκολλα τα οποία είναι καθορισμένα και πάντα τα έχουμε παραβεί τα πρωτόκολλα. Αλλά πάση περιπτώσει υπάρχουν πρωτόκολλα που λέει ότι για να λειτουργούν 9 χειρουργικές αίθουσες, γιατί είναι και οι εφημερίες. Μην ξεχνάμε ότι τα νοσοκομεία στο Ηράκλειο εφημερεύουν μέρα παραμέρα. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Χρειάζονται 9 αναισθησιολόγοι, παραδείγματος χάρη, όταν είναι 9 χειρουργικές αίθουσες. Χρειάζονται αυτό για την εφημερία, αυτό για τον χρόνιο πόνο, αυτό για τον οξύ πόνο, αυτό για την κάλυψη οπουδήποτε χρειαστεί μέσα στο νοσοκομείο που θα καλέσουν αναισθησιολόγο για μια διασωλήνωση, μια αντιμετώπιση περιστατικού. Χρειάζονται τόσοι νοσηλευτές και βέβαια μην ξεχνάμε ποτέ το προσωπικό στήριξης. Δεν μπορεί να μην έχω ή να είναι ένας μεταφορέας ασθενών αλλά 3-4 αίθουσες. Ωραία. Θα περιμένω λοιπόν όποτε τελειώσει από την προηγούμενη αίθουσα να πάει στην επόμενη. Να πάρει το περιστατικό μου ότι αυτό συνεπάγεται. Εκεί που μπορούμε να βγάλουμε για παράδειγμα 5 περιστατικά, θα βγάλουμε 3. Είναι τόσο τα πράγματα απλά. Και αυτό που έτσι λίγο με ενοχλεί είναι ότι η διοίκηση του νοσοκομείου, ο κύριος Χαλκιαδάκης, είναι χειρουργός 32 χρόνια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τα γνωρίζει τη διαδικασία. Γνωρίζει τα θέματα. Άρα θα πρέπει να δει πώς θα στηρίξει πραγματικά τη λειτουργία των χειρουργείων. Εγώ καταλαβαίνω ότι δέχεται και την πίεση πολλών παραγόντων, αλλά πάση περιπτώσει θα πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια και μια σωστή λειτουργία στο τμήμα χειρουργείου που είναι συνάρτητο πάντα χειρουργείου και αναισθησιολογικού. Ούτως ή άλλως, ανθρώπινες μονάδες και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και όλοι οι υπόλοιποι. Εδώ και χρόνια συζητάμε τον κίνδυνο που ενέχει η κούραση. Με κύριε Φραντζέσκο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και με τον κύριο Θοδωσάκη και με τον κύριο Βρύσαλη και με άλλους από το ίδιο βήμα, ότι αυτή η κούραση ενέχει και το μεγάλο κίνδυνο του λάθους, έτσι, που είναι ανθρώπινο. Να σας πω πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό που βάζετε, το οποίο η διοίκηση δεν θέλει να το δει. Δηλαδή, ο νόμος για την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας προβλέπει ότι ο αναισθησιολόγος δεν θα πρέπει να είναι στο τακτικό του ωράριο πέραν των 6 ωρών μέσα στη χειρουργική αίθουσα, ένα το κρατούμενο, και δεύτερον δεν θα πρέπει να συμπληρώνει πέρα από τις 16 ώρες εφημερίας. Λοιπόν, και αυτό το καταλαβαίνετε. Όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί μας έχει φτάσει στα όρια μας. Κοντεύουμε να κάνουμε αυτό το περίφημο burnout και εμείς, δηλαδή εξάντληση, συναπογοήτευση από συνθήκες εργασίας. Και θέλω να σας βάλω και μια άλλη παράμετρο που εγώ τη θεωρώ πολύ σημαντική. Μιλάνε όλοι για brain drain και θα φέρουμε πίσω να κρατήσουμε τα παιδιά που είναι εδώ να μην φύγουν, να φέρουμε πίσω
αξιόλογους συναδέλφους που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή εμείς, το ανεσιολογικό του Παγκνή έχει την τύχη να έχει μια γενιά ειδικευόμενων εκπληκτική από άποψη γνώσης αλλά και ήθους. Λοιπόν, και θα θέλαμε όλους αν δυνατόν ή να τους κρατήσουμε στο Παγκνή ή να μην φύγει κανείς εκτός Ελλάδας. Πραγματικά εξαιρετικά παιδιά. Λοιπόν, πώς θα προσελκυθούν αυτά τα παιδιά να μείνουν με αυτές τις συνθήκες, δηλαδή όταν ξέρει ότι δεν θα μπορεί να πάρει άδεια, ότι θα έχει πρόβλημα με το ρεπό του, ότι συνεχώς θα έχει οχλήσει από τη διοίκηση με συνεχή εντέλεσθε, τα οποία σε εμάς τα λέω, στους αναισθησιολόγους ειδικά του νοσοκομείου, έχει γίνει βιομηχανία αυτό το πράγμα. Ή εκεί που δουλεύεις σήμερα, χτες ήρθε καινούργια ας πούμε εντολή, ερώτημα, να πάει να καλύψει πάλι κάποιος από εμάς το Ρέθυμνο. Και μιλάμε για όλα αυτά ότι δεν δουλεύουμε. Μας ζητάνε να καλύψουμε πάλι και μια εφημερία του Ρεθύμνου και το έχουμε κάνει πολλές φορές. Παλιά είχαμε στείλει στον Άγιο Νικόλαο. Λοιπόν, υπάρχει μια αγανάκτηση για όλη αυτή την αντιμετώπιση. Αυτό είναι δηλαδή το ευχαριστώ μετά από τόσα χρόνια και το ξανατονίζω να ακουστεί και στον κόσμο. Ανιδιοτελούς προσφοράς. Γιατί αυτό είναι θέμα ηθικό για μας και πολύ σημαντικό και δεν αναδεικνύεται. Τώρα, νομίζω ότι από την ηγεσία του Υπουργείου δεν σας έχουν αφήσει περιθώρια σε ό,τι έχει να κάνει με τις παραπάνω προσλήψεις ή ενίσχυση των τμήματων, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ότι δεν μπορεί με μπαλώματα να καλύπτονται συνεχώς οι τρύπες. Η λύση είναι μία, δύο μάλλον, μόνιμο προσωπικό και όχι επικουρικό και συμβασιούχο που σε 3-6 μήνες λίγη σύμβαση και μέχρι να εκπαιδευτούν τα παιδιά φεύγουν. Και δεύτερο, να δώσει επιπλέον κίνητρα. Ξέρουν ποια είναι τα κίνητρα, μισθολογικά. Δεν μπορεί να έρχεται ο άλλος να δουλεύει σαν γιατρός μετά από τόσα χρόνια σπουδές και να παίρνει 1.000 ευρώ ο ειδικευόμενος και 1.200 ο επιμελητής Β. Ναι, σας πω. Αυτό όμως το οποίο λέτε στη δική σας την επιστολή είναι, κύριε Φραντζέσκο, το εξής. Ότι η διοίκηση του νοσοκομείου ισχυρίζεται ότι το προσωπικό του χειρουργείου όλων των ειδικοτήτων είναι υπεραρκετό, ότι οι τραυματιοφορείς το περισσότερο διάστημα δεν δουλεύουν, ενώ σε καθαρίστρια που είπε ότι έχει εξαντληθεί σωματικά, απάντησε ότι αν δεν αντέχει να παραιτηθεί, μάλιστα σε μία προσπάθεια, λέτε στην ίδια επιστολή εκφοβισμού, η διοίκηση έχει δώσει εντολή πριν λίγους μήνες για διενέργεια ΕΔΕ, εγκαλώντας τους αναισθησιολόγους για μη τήρηση του ωραρίου. Αυτά δεν τα ξέρει το Υπουργείο? Δεν ξέρω. Εμείς, όχι, τα ξέρει και τα παραξέρει. Εμείς έχουμε στείλει επιστολή και στην κυρία Γκάγκα και στον κύριο Πλεύρη. Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Όπως δεν έχουμε πάρει απάντηση και για το αποτέλεσμα της ΕΔΕ. Έχουμε ζητήσει να μας δοθεί η διευθύντρια, δηλαδή, που έχει κληθεί στην ΕΔΕ. Είχε ζητήσει να δοθεί το πόρισμα της ΕΔΕ και ακόμα δεν έχει δοθεί. Αυτό έχει γίνει πριν από ένα μήνα. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια τα γνωρίζει αυτά? Όλοι τα γνωρίζουν. Σε όλους έχουν πάει επιστολές και στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια, βεβαίως. Και η κυρία Μπορμπουδάκη είναι ενήμερη. Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο διεκδικείτε κύριε Θεοδωσάκη για άλλη μια φορά στο σύνολό σας είναι το απαραίτητο προσωπικό να βρίσκεται στα νοσοκομεία για να μπορέσουν να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες, να προχωρήσουν οι 5.500 ασφαλή εργασία, ασφαλές παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, αλλά αυτό δεν γίνεται με λόγια. Γίνεται με παρουσία ανθρώπινου δυναμικού. Το θέμα το ξέρουν οι διοικήσεις, είπε το Υπουργείο, οι πάντες. Δεν είναι τωρινά προβλήματα, δεν τα γνωρίζουν, έχουν ανακοινωθεί, έχουν συζητηθεί, αλλά δυστυχώς παραμένουν. Είναι εκείνη η κατάσταση που σας πάει το μυαλό στο νέο νομοσχέδιο για την υγεία και τις αλλαγές που έρχονται για το πώς θα λειτουργήσουν τα νοσοκομεία. Τώρα είναι μια άλλη κουβέντα τώρα που θέλουμε όλες να την κουβεντιάσουμε, γιατί αυτά όλα είναι συνάρτηση. Το έχουμε πει και μέσα από το δικό σας ρεπορτάζ και από τη δικιά σας εκπομπή. Όλα αυτά είναι συνάρτηση. Έρχεται η επόμενη μέρα. Αλλά αυτό θα καθοριστεί και από πότε θα έχουμε εθνικές εκλογές. Αν γνώριζαν ότι έχουν περιθώριο, θα το είχαν ξεκινήσει ήδη. Περιμένουν να δουν. Αν ανανεώσουν τη θητεία τους, θα δείτε τρομακτικές αλλαγές στο εθνικό σύστημα υγείας. Ποιο εθνικό σύστημα υγείας, αλλαγές το οποίο δεν θα είναι πλέον εθνικό σύστημα υγείας. Είναι αυτό που φοβάστε κι εσείς. Είναι αυτό που φοβάστε, κύριε Φραντζέσκο, κι εσείς από τη δική σας την πλευρά, ή το συνδυάζετε, δηλαδή το νέο νομοσχέδιο και η επόμενη μέρα για την υγεία και για τα νοσοκομεία?
Βεβαίως, αυτά όλα δείχνουν την κατεύθυνση από τη στιγμή που δεν ενισχύεται με μόνιμο προσωπικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το σύστημα πάει για ιδιωτικοποίηση. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν, εμείς μπορούμε μέχρι 7 χειρουργεία την ημέρα. Ναι, 7 χειρουργικά τραπέζια, 7 κύριε Φραντζέσκο. 8, ναι, ανάλογα 7 ή 8. Ναι. Το 9 με συγκεκριμένο πλαφόν δεν μπορεί να βγει. Λέτε εσείς από τη δική σας την πλευρά. Υπάρχουν πίσω οι εκκρεμότητες 5.500 χειρουργεία τα οποία αναμένουν. Αυτό δεν ξέρουμε σε τι βάθος χρόνου πραγματικά θα μπορέσει να καλυφθεί, γιατί κάθε μέρα έρχονται να προσθεθούν και άλλες ανάγκες, έτσι δεν είναι? Είναι δηλαδή ένας αέναος κύκλος η όλη αυτή η ιστορία. Να σας πω κάτι. Το ότι έχουν μαζευτεί 5.500 χειρουργεία στο Παγνή έχει να κάνει σαφώς και με το ότι δεν λειτουργούν λόγω ελλείψεων προσωπικού και όλα τα άλλα νοσοκομεία τα γύρω-γύρω της περιφέρειας. Και ο κόσμος συναθρίζεται στο Παγνή. Αυτό συμβαίνει. Και εκεί δηλαδή πάμε πάλι στο θέμα της ενίσχυσης με προσωπικό όλων των δομών υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που μας εξηγήσατε σε αυτή την αναφορά που έκανα τι ακριβώς συμβαίνει και μέσα από την επιστολή που εσείς έχετε στείλει. Κρατάω αυτό που είπατε ότι είναι ενήμεροι άπαντες, 7η υγειονομική περιφέρεια, η κυβέρνηση, ο αρμόδιος υπουργός, η αναπληρώτρια υπουργός, αλλά μέχρι στιγμής απαντήσεις δεν έχετε πάρει. Ανταυτού είναι οι πιέσεις 9 χειρουργικά τραπέζια την ημέρα, παρά το γεγονός ότι εσείς λέτε δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Λοιπόν, κύριε Θεοδωσάκη, εκεί στο συνέδριό σας τι γίνεται στην ΠΟΕΔΗΝ, για να πάω και στο τελευταίο ερώτημα? Το συνέδριο είναι σε εξέλιξη, είναι η τρίτη μέρα σήμερα του συνεδρίου, η πρώτη ήταν καταστατική, υπάρχει μια τρομερή συμμετοχή στο 16ο συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ, συμμετέχουν πάνω από 950 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα. Εγώ αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα όμως, φαίνεται ότι πάμε σε ένα τέτοιο επίπεδο συνεδρίου που έχει ένα σωστό γόνιμος διάλογος, ανταλλαγή απόψεων, και αυτό που θέμε είναι να υπάρχει μια ΠΟΕΔΗΝ και από Δευτέρα η οποία θα είναι το ίδιο μαχητική, παρεμβατική για τα θέματα της δημόσιας υγείας. Πάτε και για εκλογές δηλαδή? Το συνέδριο είναι εκλογοαπολογιστικό. Έχουμε λοιπόν τον απολογισμό των προηγούμενων ετών, το πρόγραμμα δράσης και εκλογή νέου συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ. Μάλιστα. Από Δευτέρα λοιπόν τα υπόλοιπα ως νέα, για να ξέρουμε τι γίνεται. Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, κύριε Φραντζέσκο και κύριε Θεοδωσάκη. Καλημέρα σας. Καλά, ευχαριστούμε μάλλον σαν τεβήμα. Καλημέρα.